Ένας 75χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το πρωί μετά από τροχαίο ατύχημα στη διασταύρωση του Εσταυρωμένου. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας παρέσυρε μια 70χρονη πεζή, η οποία προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο, σε σημείο όμως που δεν υπήρχε διάβαση πεζών, και αμέσως μετά, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη μηχανή του, κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες. Δεν έχει ούτε διάβαση ούτε εδώ ούτε πιο χαμηλά. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Δηλαδή, οι πεζοί εδώ παίζουν τη ζωή τους κοροναγράμματα. Γιατί στάση, το λεωφορείο σταματάει νομίζω κάπου απέναντι. Οι φοιτητές που μένουν εδώ, όλοι που μένουν στην περιοχή εδώ, αναγκαστικά θα περάσουν την Εθνική, γιατί η Εθνική είναι απέναντι, ρισκάροντας τη ζωή τους κοροναγράμματα, όπως έγινε και με τη γυναίκα. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τον 75χρονο και την 70χρονη γυναίκα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς ο οδηγός άφησε την τελευταία του πνοή. Στη γυναίκα, ωστόσο, που αντιμετώπιζε ελαφρύτερα τραύματα, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ η κατάστασή της δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Ο οδηγός του μηχανακιού, δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, από ό,τι είδαν οι διασώστες, μην λέω και μεγάλες κουβέντες, έτσι, ότι στην αρχή είχε σφιγμό, δεν είχε, μετά δεν ξέρω. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ξέρω. Λέω, ό,τι και να πω για τον άνθρωπο, να είναι καλά, έτσι. Η γυναίκα σε καλύτερη κατάσταση. Η γυναίκα είχε κάτι χτυπήματα στο πρόσωπο, αλλά σίγουρα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο οδηγός δεν είχε καθόλου τις αισθήσεις του. Με το θάνατο του 75χρονου, η λίστα των θυμάτων της ασφάλτου μέσα στο 2019 μετράει 39 πλέον νεκρούς. Αριθμός ρεκόρ στο μέσο της τουριστικής περίοδου και μάλιστα πριν καν συμπληρωθούν 3-24 ώρα από το θανατηφόρο τροχαίο του Σαββάτου με νεκρό έναν ακόμη δικυκλιστή. Ένα θανατηφόρο συνδυασμό είναι μια λυσίδα πολλών πραγμάτων πρέπει να συμβούν. Σίγουρα πολλές φορές λέμε ότι φταίει η διαγράμμιση, υπήρχε λυπής, κακά τα ψέματα. Φωτισμός, ελλειπήσε πολλές φορές, λάθος κλείσει στο οδόστρωμα. Σίγουρα τα έχουμε δει όλα αυτά. Κακοί δρόμοι με λακκούβες, ασυντήρητα οχήματα. Εκεί είναι ευθύνη όμως του οδηγού. Έτσι, η πολιτεία, σαφώς από τη μεριά της, οφείλει να παρέχει όλα τα υπόλοιπα. Θα πρέπει να έχουμε ένα δρόμο ο οποίος θα ήταν συγχωρητικού χαρακτήρα και όχι τιμωρητικού όπως είναι. Όπως και η συμπεριφορά μας δεν θα έπρεπε να είναι πολλές φορές εκδικητική. Για μια τραγική σε ό,τι αφορά τα θύματα της ασφάλτου σεζόν, έκανε λόγο ο πρόεδρος των εκπαιδευτών οδήγησης και οδικής ασφάλειας, ο οποίος διευκρίνησε ότι από τη μια η κατάσταση των οδικών δικτύων, από την άλλη η συμπεριφορά των οδηγών, αλλά και η κακή κατάσταση των οχημάτων, διαμορφώνουν ένα θανατηφόρο συνδυασμό που, αν δεν αλλάξει, ο ίδιος φοβάται, όπως είπε, ότι η χρονιά θα κλείσει με τόσα θύματα που θα διαμορφώνει συνθήκες ενός τραγικού ρεκόρ. Θεωρώ ότι είναι μέχρι να τελειώσει η χρονιά, που έχουμε ακόμα αρκετό καιρό. Σκεφτείτε ότι όλος ο Αύγουστος και όλος ο Σεπτέμβριος θα είναι έτσι, και δεν είναι, μιλάμε για λίγους μήνες, στην καρδιά του καλοκαιριού. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βάλουμε ναι, πολύ νερό στο κρασί μας. Σίγουρα δεν έχει κανείς πρόθεση, δεν φεύγει από το σπίτι του με σκοπό να πάει να σκοτώσει. Αλλά ναι, άμα πιείς όμως και κάτσεις πίσω από το τιμόνι για να οδηγήσεις, ή αν περνάς ένα κόκκινο φανάρι, προσωπικά για μένα έχεις πρόθεση. Πας για να σκοτώσεις.